Συνδεθούμε τώρα με τον Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητής πολιτιολογίας του Πάντιο Πανεπιστήμιο, κοσμήτωρας. Γεια σας, κύριε Χριστόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους σας. Έχουμε ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σας? Γενικό. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν στον διπλό εκλογικό σεισμό του 2023 κλείνει ο κύκλος που ξεκίνησε με τον διπλό εκλογικό σεισμό του 2012. Αυτό είναι στη μακρά ιστορική διάρκεια το επίδικο σήμερα. Και όπως ορθά είπε ο αγαπητός συνάδελφος Γεράσιμος Μοσχονάς πριν, αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Μας έλεγε ο κύριος Μοσχονάς πριν, τι θες να ρωτήσεις. Μας το εξήγησε αρκετά καλά για την μετατόπιση του πολιτικού άξονα. Πρώτη φορά τρία κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και τα νούμερα τα οποία το επιβεβαιώνουν. Όλο αυτόν τον καιρό που συμβαίνει αυτή η μετατόπιση του πολιτικού άξονα, εσείς θεωρείτε ότι έχει συμβεί και μια μετατόπιση και του πολιτικού λόγου προς τα δεξιά, η οποία έχει ενσωματωθεί και στον πολιτικό λόγο όλων των κομμάτων? Η μετατόπιση του πολιτικού άξονα προς τα δεξιά, όπως σωστά πάλι είπε ο Μοσχονάς πριν, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε μια κυβέρνηση με 40-41% και δεξιά αυτή τη δεξιά κυβέρνηση έχουμε ένα 13-15% δεξιά κόμματα, μέσα στο οποίο, παρά το γεγονός ότι υπολογικά δεν τα ξέρει, βάζω και το ερώτημα τι είναι το κόμμα της ψήφισης ελευθερίας. Λοιπόν, όλα αυτά φυσικά δεν είναι οι αιτίες, αλλά είναι τα συμπτώματα του γεγονότος ότι εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, στο επίπεδο της μάχης των ιδεών που διεξάγεται, νικάει η δεξιά. Νικάει η δεξιά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι ιδέες της αυτοτελώς φαίνονται ελκυστικότερες για ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινή γνώμη. Και δεύτερον, διότι η αριστερά δεν δίνει τον αγώνα τον ιδεολογικό. Ακούστε, αν δίνεις την ιδεολογική μάχη, είναι πιθανό να τη χάσεις. Αν δεν τη δίνεις, θα τη χάσεις σίγουρα. Αυτό νομίζω αποτυπώνεται στο εκλογικό ποσοστό της αριστεράς σήμερα. Και επειδή άκουσα τι λέγατε και προηγουμένως, έχω μία μισή ώρα που παρακολουθώ την εκπομπή σας, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Αν λοιπόν εσύ δεν δίνεις τον αγώνα και θεωρείς ότι στο όνομα της προσπάθειας που κάνεις να είσαι δημοφιλής στα δεξιά σου, στο όνομα της προσπάθειας που κάνεις να προσετεριστείς νοικοκυρέους, ψηφοφόρους κλπ. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα δύο πράγματα τα οποία τα είδαμε στην εκλογική καταβήθηση του Μαΐου και φυσικά εδραιώνονται με την συνέχεια της σήμερα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, ότι ο χώρος στα δεξιά σου δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πιστεί ότι εσύ είσαι ο αυθεντικός του εκπρόσωπος. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος θέλει φράξη στον Εύρο να του αρέσει ο Τσίπρας, να πιστεί ότι ο Τσίπρας είναι το καλύτερο τσουμπανόσκυλο? Όχι. Δεύτερον, ο δικός σου κόσμος, ο κόσμος δηλαδή που εμπνέεται, καθοδηγείται και πολιτικά κινητοποιείται από αυτό που είναι η αριστερά σαν πολιτικό. Να σας διακόψουμε, με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα τις δηλώσεις και θα επιστρέψουμε. Ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Δημήτρη Κουτσούμπα. Έχουμε εδώ μαζί μας την κυρία Κοτρονάκη και τον κύριο Χριστόπουλο με σύνδεση Skype και συζητάμε για το αποτέλεσμα των εκλογών. Καλησπέρα και στην κυρία Κοτρονάκη. Δόκτωρα πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε και τον κύριο Χριστόπουλο, να τον δούμε. Κύριε Χριστόπουλο, θέλετε να ολοκληρώσετε? Σας είχαμε κόψει λίγο τη σκέψη σας στη μέση. Ολοκληρώνω λέγοντας και πολύ έτσι σημειακά. Πρώτον, αυτοτελές φαινόμενο η πολιτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και η εδραίωση της δεξιάς στην Ελλάδα μετά από χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ελάτε στη θέση ενός συναδέλφου σας από το εξωτερικό, τι βλέπει κοιτώντας αυτά τα αποτελέσματα. Δεύτερο επίδικο, η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ερώτημα της επόμενης ημέρας σε σχέση με την αντιδεξιά παράταξη συνολικά στην Ελλάδα. Τρίτον, η ανασύνθεση του ακροδεξιού χώρου με μεταβατικά χαρακτηριστικά, με κόμματα πυροτεχνήματα τα οποία είναι βέβαιο ότι δεν θα τα θυμόμαστε σε μερικά χρόνια, αλλά κόμματα τα οποία θέτουν ατζέντα. Εν ώψη της αυριανής ημέρας λοιπόν,
το ότι θέτουν ατζέντα τα ακροδεξιά κόμματα έχει την εξής σημασία. Πρώτον, η δεξιά εποφθαλμιά τους ψήφους στα δεξιά της και είναι εύλογο. Και εσείς το ίδιο θα κάνετε και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πολιτική ατζέντα να σύρεται προς τα δεξιά σε όλα τα κοινωνικά επίδικα. Από το μεταναστευτικό που είναι το κυρίαρχο μέχρι τα εθνικά ζητήματα και πάει λέγοντας. Μικρή άνω τελεία εδώ, τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Τουρκία? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Διότι με τέτοια άκρα δεξιά στην δεξιά, δεξιά του στη Βουλή. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Γιατί ξέρω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ένας άνθρωπος που διέπεται από αντιτουρκικά, ας το πούμε έτσι, πολιτικά συναισθήματα. Δεύτερο ερώτημα. Τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να αξιολογήσουμε σε μέσο πρόθεσμο χρόνο το μέλλον της αντιδεξιάς παράταξης. Αυτό το εννοώ με την έννοια ότι θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ως αξιωματική αντιπολίτευση ο κορμός της αντιδεξιάς παράταξης ή πλέον θα είναι κάποιο άλλο κόμμα, ένας άλλος σχηματισμός κλπ. Κλπ. Αυτά που λέγατε πριν, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Κλπ. Τέλος, η Ελλάδα μέχρι πρόσφατα ήταν με κάποιον τρόπο θετικό κατά την άποψή μου ένα ιδιαίτερο στίγμα στην Ευρώπη που πήγαινε άλλο ένα προς τα ακροδεξιά. Φαίνεται ότι με αυτές τις διπλές εκλογές, τον διπλό εκλογικό σεισμό, την παρέσει το ρεύμα. Έκλεισα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στόπουλε.